Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, κύριοι Υπουργοί, κύριε Γενική και Ειδική Γραμματής, κύριε Επικεφαλής των Ελεγκτικών Μηχανισμών, στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες. Καλώς ήρθατε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της διαφθοράς με τίτλο «Παίζω τίμια, οι νέοι αλλάζουν το παιχνίδι». Πρόκειται για μια δράση που θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα με τη μορφή υλοποίησης ειδικής στρατηγικής στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της διαφθοράς. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, υιοθέτησε αυτή την προσπάθεια, γι' αυτό άλλωστε και η επιδίωξή του να είναι σήμερα εδώ. Το πρόγραμμά του όμως δεν του το επέτρεψε, έτσι δεν είναι μαζί μας και για το λόγο αυτό απέστειλε μήνυμα το οποίο θα αναγνώσει ο Γενικός Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ο κύριος Κωνσταντίνος Χρήστου. Κύριε Γενικέ. Καλημέρα σε όλους, κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί καλεσμένοι. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού κύριου Αλέξη Τσίπρα για την εκδήλωση στις 13 Δεκεμβρίου 2016. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή εκδήλωση. Δυστυχώς όμως, λόγω υποχρεώσεων και της επίσκεψής μου στην Ακριτική Νήσυρο, δεν είναι δυνατόν να παραβρεθώ σε αυτήν. Ωστόσο, θέλω έστω και εξ αποστάσεως να εκφράσω την προσωπική μου στήριξη σε κάθε προσπάθεια για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τους μαθητές και την νεολαία, με στόχο την αλλαγή κουλτούρας και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς. Καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πετύχει χωρίς την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων. Διότι οι νέοι και οι νέες αυτής της χώρας είναι εκείνη η δύναμη που μπορεί να οφείσει την κοινωνία στην πρόοδο και την ευημερία. Παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πλούσιο έργο της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Είναι βαθιά πεποίθησή μου ότι πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή ενισχύουν σημαντικά τη συνολικότερη μάχη που δίνει η κυβέρνηση και η κοινωνία κατά της διαφθοράς. Σας ευχαριστώ. Αλέξης Τσίπρας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γενικέ.